Κύριε Βίτα, καλημέρα. Είστε καταρχήν κάτοικος Γραμμένης Οξιάς και πρώην πρόεδρος της κοινότητας. Πείτε μας το λόγο που επικοινωνήσατε μαζί μας. Υπάρχει ακόμη πρόβλημα στο χωριό, υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης? Ναι, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Βασίλης Οβίτας, ο πρώην πρόεδρος από Γραμμένη Οξιά. Και θα ήθελα να καταγγείλω ότι από το προηγούμενο Σάββατο το χωριό είναι αποκομμένο από όλες τις μεριές και όχι μόνο η Γραμμένη Οξιά, αλλά και η Λεύκα και η Μανδρινή. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Και απορώ δηλαδή πως μία βλάβη, την οποία εγώ επί δημαρχίας του κυρίου Σούζα την έφτιαχνα το πολύ σε μία μέρα, να μην πω μισή, έχουν περάσει 9-10 μέρες τώρα και δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Δηλαδή βλέπω μία συμπεριφορά, να πω τη λέξη απαράδεκτη, προφανώς δίνω αξία στη λέξη. Και αυτό σας καταγγέλω. Κύριε Βίτα, έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες από την περιοχή. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει καταστραφεί τελείως, έχει φύγει δηλαδή κάτω, ας πούμε, το βουνό, είναι πιο μικρό? Έχει φύγει σε ένα σημείο γύρω στα 10-15 μέτρα, το οποίο θα μπορούσαν να ανοίξουν. Εμένα μου είπε μάλιστα χειριστής ότι με 1.300 ευρώ θα το έφτιαχναν αμέσως. Θα το έφτιαχνε σε λίγο παραπάνω από μισή μέρα θα έκανε. Και αυτοί φέραν κάτι μηχανήματα, δεν ξέρω τι κάνουν, φέρνουν εκεί, έφεραν μία τσάπα, ένα δύο φορτωτές, ο οποίος ο φορτωτής ήταν μικρός, δεν έκανε, μεταφέραν την τσάπα η οποία έμενε στην αυτοτίνα γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει πάνω στην άσφαλτο. Μετά φέραν ένα φορτωτή και αντί να φτιάξουν τη βλάβη, ξεκινήσανε χθες να φτιάξουν τη βλάβη, ξεκινάνε και φτιάχνουν ένα σαν πατάρι, δεν γνωρίζω ας πούμε, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν την πρόσβαση, να έχει πρόσβαση στο χωριό και μετά να κάνουν ό,τι τους είπε η περιφέρεια. Δεν ξέρω η περιφέρεια, ο Δήμος, δεν γνωρίζω την υπεύθυνη. Τώρα πόσοι κάτοικοι? Και δεν είναι μόνο η Γραμμένη Οξιά. Είναι και η Λεύκα, είναι και η Μανδρινή. Δηλαδή βλέπω μια διαφορία, να μην πω ότι βλέπω μια έτσι δεσποτική συμπεριφορά, έτσι με πλήρη αδιαφορία. Ότι εμείς εδώ είμαστε στον ήλιο και εσείς εκεί πάνω καθίστε, καλά είστε στα χιόνια, στις βροχές, στις καταστροφές, παντού. Τώρα εσείς έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με κάποιους από το Δήμο, από την περιφέρεια? Έχετε συνομιλήσει μαζί τους? Τους έχετε πει τον τρόπο? Εσείς το έχετε κάνει παλιότερα? Έχετε δώσει λύσεις παλιότερα σε αυτό το θέμα? Ναι, είπα σε ένα φίλο μου χειριστή και τους είπα μην κάνουν κάποιο αστείο, δηλαδή εννοώ τεχνικά, και πάνε κάπου αλλού. Απλά να σπάσουν από την πάνω μεριά ένα κομμάτι από το Πρανές, να περνάει ο κόσμος και μετά ας φτιάξουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν βλέπω, δεν γνωρίζω. Προφανώς μάλλον δεν πήγε, δεν εμφανίστηκε κανείς εκεί πάνω. Είχαμε δύο μέρες πολύτιμες με καλό καιρό και δυστυχώς δεν Με τον κύριο Κοτρονιά έχετε έρθει σε επικοινωνία? Το έχετε αναφέρει αυτό το θέμα? Όχι, γιατί εγώ σίγουρα... δεν έχω έρθει με τον κύριο σε επικοινωνία με τον κύριο Κοτρονιά. Δεν έχω έρθει γιατί δεν γνωρίζω που βρίσκεται, ενδεχομένως να είναι κάπου αλλού, δεν γνωρίζω. Δεν έχω έρθει σε επικοινωνία. Κύριε Βίτα, τώρα αυτή τη στιγμή πόσοι κάτοικοι είναι μόνιμοι στην περιοχή και πόσοι κάτοικοι είναι αποκλεισμένοι, μπορούμε να πούμε? Αυτή τη στιγμή είναι 12 στη Γραμμένη Οξιά, 3 στην Παλούκοβα και 2 στη Μαντρινή. Ρεύμα έχει ή όχι ακόμα? Αυτή είναι η μόνιμη μόνιμη. Το ρεύμα ήρθε την Πέμπτη και δεν είχαμε ούτε τηλέφωνα μέχρι τότε. Την Πέμπτη ήρθε και είχε γίνει μια βλάβη μεγάλη, τέλος πάντων, μετά την αυτοτίνα που την έφτιαξε η ΔΕΗ. Ευτυχώς, και ήρθε το ρεύμα. Μετά από 6 μέρες σκοπένα που ήταν και αυτό. Κύριε Βίτα, εμείς θα μεταβιβάσουμε την καταγγελία σας. Ελπίζω να δοθεί σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά να ξέρετε εδώ, εμείς είμαστε το τελευταίο χωριό της Ναυπακτίας. Είμαστε η άμυνα της, το προκεχωρημένο φυλάκιο της Ναυπακτίας. Ο καιρός επιδεινώνεται, ήδη ρίχνει χιόνι και θα επιδεινωθεί ακόμη από τις επόμενες δεκαετίες, όπως έχετε ακούσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.